Άβυσσος φαίνεται πλέον να χωρίζει την Περιφερειακή Αρχή από την Διοίκηση του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Απορριμμάτων σε ό,τι αφορά την διαχείριση και το μέλλον του εργοστασίου. Ο Περιφερειάρχης Αλέξανδρος Καχρημάνης έκανε σήμερα γνωστή την απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί της προσφυγής που είχε καταθέσει ο φορέας σχετικά με την αρμοδιότητα μεταφοράς του υπολείμματος από τη μονάδα ΑΣΑΣ του Σχοιτή, η οποία και δικαιώνει τις θέσεις της περιφέρειας. Ωστόσο, ο κύριος Καχρημάνης αμφισβήτησε τη διοικητική και λειτουργική επάρκεια του φορέα αλλά και της ηγεσίας του να αναλάβουν τη συνολική διαχείριση των απορριμμάτων που περιλαμβάνει και το εργοστάσιο. Μάλιστα, ο κύριος Καχρημάνης ανέφερε ότι πρόκειται να απευθυνθεί στην εισαγγελία για τη μεταφορά του υπολείμματος στην περίοδο που είχε αναλάβει το έργο ο ΦΟΣΔΑ, αλλά και για τη συνέχιση της λειτουργίας του χώρου υγειονομικής σταφής υπολείμματων της Βλαχέρνας ως Χιτά, αφού Δήμοι εξακολουθούν να μην φέρουν τα απορρίμματά τους στο εργοστάσιο. Πίστευα ότι θα επικρατήσει η λογική και για ένα διάστημα μέχρι να στρώσει η κατάσταση θα άφηναν την περιφέρεια Ηπείρου να οφόσδα να φέρει τα πράγματα εκεί που πρέπει, γιατί δυστυχώς δεν έχουν τα εχέγγυα να δουλέψουν αυτή τη στιγμή ούτε το εργοστάσιο ούτε να μπορέσουν να πείσουν τους συναδέλφους ότι θα γίνει αυτή η δουλειά. Άλλωστε και εγγυήσεις τι θα βάλουν από το ΦΟΣΔΑ. Δεν είναι να λέμε μια κουβέντα, θα μας βοηθήσει ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου. Θα σας πω μόνο ότι κλείνοντας το πρώτο εξάμηνο χρωστάνε 4%. Μόνο ο Δήμος Ιωαννιτών έχει δώσει αρκετά χρήματα και κάποιοι άλλοι δήμοι. Και όταν εμείς στο εργοστάσιο χρωστάμε 2.177. Δεύτερον, δεν έχουν ποτέ ενημερωθεί, έκαναν ένα έγγραφο στις 15 Εβδόμου ότι θέλουν μια ενημέρωση από εμάς τι συμβαίνει με το εργοστάσιο και ξαφνικά αντί να έρθουν να συζητήσουν σοβαρά, να ξέρουν τι τους γίνεται, την 1η Αυγούστου μέσα σε 15 μέρες χωρίς να έχουν ουδέ μία ενημέρωση έθεσαν θέμα να πάρουν το εργοστάσιο για να το δουλέψουν. Καταλαβαίνετε ότι αυτά τα πράγματα δεν στέκουν. Εγώ κάνω μια έκκληση και την κάνω γιατί είμαστε όλοι κάτοικοι της Ηπείρου. Εμείς κάναμε όλη τη δουλειά ως περιφέρεια για τα απορρίμματα, αλλά δίνουμε λόγο στους πολίτες και πρέπει να τους σεβόμαστε. Όταν ήδη στο υπόλοιμα είχαμε βρει αρχικά μια διαφορά 30%, η οποία ήταν πολύ παραπάνω σε πολλές φορές από αυτό το 30% που βρήκαμε και δεν ίδρωσε κανενός το αυτή από αυτούς που είναι στην Εκτελεστική Επιτροπή. Έτσι είμαι υποχρεωμένος να πάω στην Εισαγγελική Αρχή το θέμα που αφορά το υπόλοιμα, την μη λειτουργία των ΣΜΑ, γιατί δικιά τους υποχρέωση είναι. Εδώ φτάσαμε στα τρελά, σε όλα να λέμε ενώ μας δίνει το Υπουργείο χρήματα να λειτουργήσουμε, να έχουμε τα έξοδα για το υπόλοιμα. Σε δύσκολες εποχές οι ίδιοι θέλουν να το κάνουν χωρίς να σκέφτονται ότι πιάστηκαν ελιποβαρείς για τέτοιες καταστάσεις. Την παράνομη λειτουργία του Χιτή Βλαχέρνας να μετατρέπεται σε Χιτά. Το ανεξάρτητο ελεγκτή που έχουμε πολλά πράγματα να πούμε το πώς ήταν μέχρι σήμερα και όταν στο 7ο τμήμα, στο 7μελές τμήμα του ελεγκτικού συζητιόταν το θέμα και καταθέσαμε τι συμβαίνει, μας είπανε όλο αυτό πρέπει να πάει στην αρχή διαφάνειας για τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος. Εμείς αυτά θα τα κάνουμε. Κάνω έκκληση τελευταία φορά να σοβαρευτούν και να έρθουν να συζητήσουμε, να φέρουμε τα πράγματα εκεί που πρέπει και μετά αφού λένε ότι ισχύει αυτή η νομοθεσία που πέρασε στη Βουλή εκείνη την ημέρα, εγώ δεν έχω πρόβλημα να τους τα παραδώσω. Δεν είμαστε εδώ για να έχουμε και πανοσάμαρα θέματα στην αυτοδιοίκηση του δεύτερου βαθμού. Η ανικανότητα των δημάρχων έδωσε και η ανευθυνότητα να σοβαρευτούν σε αυτά τα θέματα έδωσε σε μας όλα αυτά στην πλάτη μας για να μην πέσουν πρόστιμα στον κόσμο.
Τώρα, αφού πιστεύουν ότι σιγά σιγά μπορούν να την κάνουν τη δουλειά, εμείς είμαστε στη διάθεσή τους. Αλλά όχι με τέτοιες ενέργειες, χωρίς να ξέρουν τι παραλαμβάνουν, και συζητάμε και για τα 3,5 εκατομμύρια που ο σοβαρός ο δικός μας, ο νομικός που έχουμε βάλει, καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, λέει ότι εμείς δεν χρωστάμε τίποτα. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε το δικαίωμα τουλάχιστον να συζητηθεί σε ασφαλιστικά μέτρα. Αυτά είναι το Νοέμβριο. Τόση πρεμούρα υπάρχει. Ακούμε ότι θέλουν τους ΜΑ να πάρουν το έργο από την περιφέρεια Ηπείρου που είναι στο δικό μας το πρόγραμμα και να το πάνε στο ΕΜΕΠΕΡΑ. Γιατί παράδειγμα στο ΕΜΕΠΕΡΑ έχουν την προσδοκία να αλλάξουν το υγός, δηλαδή να επιστρέψουν το 50% και να βάλουν ιδιώτες μέσα. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Ο καθένας πρέπει, όταν γίνουμε περιφερειάρχης, δήμαρχος, οτιδήποτε, με κάνει ο λαός για να εξυπηρετήσω τα συμφέροντα του λαού και όχι να είμαι έρμεο καταστάσεων. Ο κύριος Καχρημάνης ανέφερε χαρακτηριστικά πως η διοίκηση δεν έχει έρθει στην περιφέρεια προκειμένου να ενημερωθεί για τη λειτουργία του εργοστασίου, ενώ εμφανίστηκε βέβαιος πως με τους χειρισμούς της διοίκησης το κόστος της διαχείρισης που θα κληθούν να πληρώσουν οι πολίτες θα εκτοξευτεί. Εκτίμησε δε πως είναι λανθασμένη η κατεύθυνση στην οποία κινείται και η διοίκηση του εργοστασίου, αλλά και ο Γενικός Γραμματέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Υπόθηκε και από ανθρώπους δημάρχους μέσα ότι δεν είμαστε έτοιμοι. Και η τροπολογία λέει ότι όταν θα είναι έτοιμοι. Νιώθουν αυτοί ότι είναι έτοιμοι χωρίς να έχουν ποτέ πληρώσει. Νιώθουν αυτοί ότι είναι έτοιμοι όταν δεν φέρνουν μέχρι σήμερα απορρίμματα στο εργοστάσιο και κάνουν πολιτική χωρίς να έχουν σοβαρευτεί. Εγώ λέω ένα χρόνο, μέσα στο χρόνο, να τα δουλέψουμε αν θέλουν και μαζί, να έρχονται εδώ κάθε μέρα ένας από αυτούς να βλέπουν τι γίνεται για να μάθουν τη δουλειά. Πώς θα γίνει δηλαδή, γρουν στο σακί και μετά ποιος θα πάρει τις ευθύνες όταν θα φτάσουν στον ουρανό όλα αυτά τα πράγματα που θα έχουν κόστος. Εμείς δεν ήρθαμε σε ρήξη με την εταιρεία που, αν θέλετε, είχαμε και καλές σχέσεις γιατί μας έχει βοηθήσει στο παρελθόν. Ήρθαμε για συγκεκριμένα πράγματα στα οποία δεν εφαρμόζει το συμφωνητικό που έχουμε υπογράψει, το συμβόλαιο. Δεν ήρθαν ποτέ να δουν το συμβόλαιο, δεν ήρθαν ποτέ να ασχοληθούν με πράγματα τα οποία πρέπει να ξέρουν τι γίνεται. Αυτό είναι το παράπονο το δικό μας. Κάνεις αίτηση στις 15 Ιουλίου ότι θέλω να με ενημερώσετε. Μπράβο, ελάτε να ενημερωθείτε, δεν έρχεται κανένας και την 1η Αυγούστου δεν θέλουμε να πάρουμε το εργοστάσιο. Με τι έχει έγκυα? Με τα λεφτά που δεν έχετε δώσει οι περισσότεροι από εσάς ποτέ για να λειτουργήσει το εργοστάσιο? Με το που παράνομα δουλεύετε το χιτά βλαχέρνας, το χιτή βλαχέρνας σε χιτά? Κάτσε ρε παιδιά, εδώ είμαστε υπόλογοι, δεν είναι δικό μας σπίτι. Άρα δεν είναι καθόλου τοξικό? Τον έχω πάρει πάρα πολλές φορές τον πρόεδρο και το έχω πει, ελάτε να συζητήσουμε, αλλά όταν έρχεται εδώ συζητάει 10 λεπτά και φεύγει. Ναι θα έρθουμε και φεύγει. Και άλλα έχουν στο μυαλό. Φυσικά για μένα έχει και ευθύνες και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, ο οποίος ήρθε τόσες φορές στην περιοχή και δεν βρέθηκε ποτέ για να μάθει τα πραγματικά προβλήματα, και θα είναι και εις βάρος της εταιρείας αυτά που κάνει, όχι μόνο εις βάρος των πολιτών. Όταν ένας άνθρωπος είναι 3-4 μαζί οι οποίοι δεν τους ενδιαφέρει το δημόσιο συμφέρον, πώς θα τους πεις? Και δεν είναι ότι δεν τους συμφέρει, κάνουν πράξεις που αύριο θα φέρουν σε καταστάσεις οι οποίες έχουν πρόβλημα. Καταλαβαίνετε ότι με τέτοιες καταστάσεις δεν λύνεται το θέμα. Και πιστεύω ότι και η εταιρεία κάνει σοβαρό λάθος. Συζητάει με ανθρώπους οι οποίοι δεν πληρώνουν σήμερα ούτε εμάς για να δώσουμε στο εργοστάσιο τα λεφτά, αλλά ούτε φέρνουν και τα απορρίμματα και είναι μόνιμα παράνομοι που χρησιμοποιούν το χιτί βλαχέρνας σε χιτά. Και παράνομοι γιατί και στους ΜΑ
Είπαμε, ελάτε να κάνουμε έναν τρόπο να τα λειτουργήσουμε για 6 μήνες, 8 και πάρτε τα μετά. Ούτε σε αυτό συμμετέχουν αυτοί. Οι άλλοι έχουν έρθει όλοι εδώ.